Guys, έχω άσχημα νέα. Έκανα εγχείρηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η ιδανική ευκαιρία για να κάνω επιτέλους το βίντεο που μου ζητάτε τόσο καιρό. Ένα βίντεο δηλαδή για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ. Λοιπόν, μια και δεν μπορώ να βουτήξω. Δεν ξέρω μέχρι πότε. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Πιο βασικό απ' όλα, το καλοκαίρι, είναι αυτό εδώ το εργαλείο. Αυτό το εργαλείο πιθανόν να σας σώσει τη ζωή. Όσο πιο ψηλό ιστό μπορείτε να έχετε επάνω, τόσο πιο καλό για εσάς. Εγώ έχω καταφέρει αυτό, που είναι σχεδόν ένα μέτρο, και εδώ πέρα βάζω το σημαίακι μου, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει σκιστεί βέβαια. Το ισορροπώ με ένα βαράκι στο κάτω μέρος και κρεμάς ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Γαντάκι. Το μόνο γαντάκι που χρησιμοποιώ πλέον είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο βλέπετε το δουλεύω μόλις 3 μήνες και κοιτάξτε ήδη. Κοιτάξτε ήδη, ένα, μόλις εστιάσει, τα σκισίματα που έχουν γίνει. Αλλά είναι τα μόνα γάντια που έχω δει να βγάζουν 6 και 8 μήνες σκληρής χρήσης. Λοιπόν, άμα θες να ψαρεύεις όλο το χρόνο, πρέπει να έχεις 3 διαφορετικές στολές. Μία τουλάχιστον 8 χιλιοστών για τις κρύες μέρες του χειμώνα, μία για άνοιξη 6 με 6,5 χιλιοστά δουλεύω εγώ και του καλοκαιριού μία πεντάρα με 4 από κάτω. Η στολή είναι αυτή, βάφεται με το τρίγωνο και το άσπρο κεφάλι, καθώς έτσι είναι πολύ πιο εύκολο το ζευγάρι σου να σε εντοπίζει. Γιατί δεν βλέπει απλά μια ασπρίλα, αλλά βλέπει ένα τρίγωνο να σημαδεύει την ασπρίλα, οπότε δίνει και κατεύθυνση και γνωρίζεις προς τα που κατευθύνεται. Το υλικό είναι χέιβα, επιαγωνίδες, οπλιστήρι από τη μέση, από τη μέσα μεριά και πραγματικά αυτή είναι μια στολή που τη φοράω 2 χρόνια, 1,5 χρόνο μάλλον. Κοιτάξτε εδώ, σκίσιμο που έφαγε από βράχο. Και πόσο ανθεκτική είναι μετά από 1,5 χρόνο. Άλλες στολές με τέτοια ανοίγματα γίνονται φυτίλια, αλλά υλικά μάλλον, διορθώνω. Όλες μου οι στολές πλέον είναι χέιβα, γιατί μένουν ελαστικές, αντέχουνε και είναι η μέση λύση σε ζέστη. Δεν έχει τη ζέστη του Yamamoto, αλλά ούτε και το κρύο του Daibabu. Οπότε έχω καταλήξει εκεί. Τώρα πέδιλα. Τα πέδιλα είναι τα Meister F1. Είναι ένα πολύ σκληρό πέδιλο. Βλέπετε πολλούς να τα διπλώνουν έτσι. Αυτό το πέδιλο δεν καταφέρνεις με τίποτα να το διπλώσεις. Η σκληρότητά του είναι medium soft 1,4. Και είναι ένα πέδιλο που θα σε κατεβάσει και μετά θα σε ανεβάσει κιόλας. Με όσα κιλά φορά σταθερά επάνω σου. Μάσκα. Δουλεύω αυτή, τη Micro Mask. Βέβαια αυτό είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό, γιατί η μάσκα ταιριάζει στο πρόσωπο του καθενός. Και καλό είναι να πηγαίνετε να τη δοκιμάζετε στο μαγαζί πριν την αγοράσετε. Κάτι άλλο που συχνά με ρωτάτε είναι το όπλο αυτό, το οποίο είναι το όπλο που είχα βρει στη θάλασσα και το έχουμε μετατρέψει. Έχει γίνει carbon με ένα μουλινεδάκι μικρό, γιατί προοριζόταν για λαυρακοκάρτερα. Κεφαλή με άνδρος και λάστιχο 18 με μία βέργα 6,75.
Αυτά, guys. Νομίζω για τον εξοπλισμό δεν χρειάζεται να σας δείξω κάτι άλλο. Εδώ έχω ένα γυλαίκο πλάτης, στο οποίο έχω προσθέσει άλλα 2 κιλά. Οπότε είμαστε σύνολο στα 5 κιλά. Η ζώνη μου, ελαστική και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έχω να σας πω για τον εξοπλισμό. Αυτά είναι τα πιο βασικά, σημαδούρα, η στολή, πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, ένα πάρα πολύ καλό πέδιλο. Διαλέξτε το στα κιλά σας, για αυτό που το χρειάζεστε. Και πάμε τώρα να δούμε τι χρειάζεται για να τα βιντεοσκοπώ όλα αυτά. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να δείτε όλα αυτά που χρειάζονται για να μπορείτε να βλέπετε και εσείς τελικά αυτά που πιάνω. Λοιπόν, το drone που το πήρα πρόσφατα είναι το MI drone. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Φυσικά, για να μπορείς να έχεις αρκετή ωραία πτήσεις, δηλαδή 20 λεπτά τη φορά, χρειάζεσαι 2 μπαταρίες και όχι μία. Οπότε έχω άλλη μία μπαταρία μαζί με αυτό. Ο χειρισμός του γίνεται από αυτό εδώ πέρα, το οποίο βέβαια για να βλέπεις τι βλέπει το drone και τι τραβάς χρειάζεσαι και ένα tablet, γιατί με το κινητό είναι πάρα πολύ μικρή εικόνα και πραγματικά δεν μπορείς να δεις τίποτα να το χειριστείς. Οπότε αυτό είναι το drone που βλέπετε τα πλάνα. Και τώρα έχουμε τις κάμερες εδώ μαζί με το housing της. Είναι η Sony 1000. Πολύ καλή καμερούλα. Τραβάω 4K πλέον και τα πλάνα πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι αυτή που βλέπετε που του βάζω κάτω σταθερά. Και ειδικά όταν είναι σταθερά τα πλάνα, εκτοξεύεται η ποιότητα. Λοιπόν, μετά αυτή που φοράω στο κεφάλι είναι αυτή, που είναι η καινούρια, η 3000. Φυσικά με το housing της. Και αυτός είναι και η μάντας κεφαλιού, που είναι λίγο ξεφτυλισμένος από ό,τι βλέπετε από τα χρόνια. Τον έχω πάνω από 6 χρόνια πόσο και ακόμα κάνει τη δουλειά του. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Λοιπόν, φυσικά για να βλέπεις αυτά τι τραβάνε, όπως όταν θες να ξεκινήσεις να δεις αν τραβάς καλά τα ψάρια, χρησιμοποιώ πολλές φορές το preview, το watch. Πολύ χρήσιμο εργαλείο επίσης. Ενεργοποιείς και σταματάς ό,τι θες να τραβάς. Δυστυχώς δεν είναι υποβρύχιο, οπότε δεν μπορείς να το κάνεις και κάτω από το νερό αυτό. Λοιπόν, αυτά τα δύο τα action cam, τα καμεράκια τα action που τραβάω. Και πάμε να δούμε τα πιο ακριβά καμεράκια τώρα. Εδώ έχουμε την πρώτη κάμερα που τράβαγα τα εξωτερικά πλάνα, την προηγούμενη. Είναι η Nikon D7000. Με ένα φακό 70-300 είναι αυτός, της Tamron. Κυρίως με αυτή πλέον κάνω μόνο τα time-lapse. Βάζω και τη χρησιμοποιώ είτε με το φακό εδώ πέρα, 18-200, είτε φυσάει που είναι πολύ ευρυγόνιος. Κάποια πλάνα βγαίνουν πολύ όμορφα και με αυτή και φωτογραφίες ανοιχτά τοπία. Λοιπόν, αυτή πλέον χρησιμοποιείται για time-lapse μόνο και φωτογραφίες σταθερές. Και από εκεί και πέρα πάμε στην κάμερα που τραβάω τώρα. Το καμεράκι λοιπόν, παιδιά, είναι αυτό εδώ.
και είναι η Sony RX100 Mark 4. Φοβερή κάμερα με μία ίντσα σένσορα, αν δεν κάνω λάθος. Τρομερή ποιότητα πραγματικά. Απόλυτα ευχαριστημένος επίσης. Μπαίνει στη θάλασσα με το housing που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Τη βουτάω με το housing αυτό εδώ πέρα το Meiko. Μαζί με ευρυγόνιο φακό. Wet μπροστά. Έχετε μια ιδέα και από εδώ πώς είναι. Πολύ ευχαριστημένος και με αυτό. Προσοχή στο ουρίν, πάντα. Σωστή ενυδάτωση. Για να βεβαιωθούμε ότι έχει κουμπώσει αεροστεγός και δεν πρόκειται να έχουμε ζωή. Στα εξωτερικά πλάνα τώρα που τραβάω με αυτήν, πλέον χρησιμοποιώ και το gimbal. Βέβαια τώρα δεν στέκεται γιατί είναι βαριδωμένο να στέκεται με την κάμερα επάνω. Έχει γίνει το ζύγισμα. Είναι της Feintech. Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Αλλά εντάξει, είναι πολύ αξιόλογο. Δεν μετανιώνω την αγορά. Πολύ χαρούμενος και με αυτή την αγορά. Φυσικά φορτιστές εδώ πέρα απαραίτητοι για να φορτίζουμε on the go ότι όλα αυτά εδώ πέρα που χρειάζονται φόρτισμα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Και αυτά για τα πράγματα. Βέβαια όταν έχουμε στα χέρια μας τα βίντεο πλέον πρέπει όλα αυτά τα βίντεο να τα επεξεργαστούμε. Και με το 4K πλέον χρειαζόμαστε και πάρα πολύ δυνατό υπολογιστή. Λοιπόν, και εδώ είναι το γραφείο που γίνεται όλη η δουλειά. Είναι ο πρώτος ο desktop με 32 GB μνήμη, 4 GB επεξεργαστή, σκληρούς δίσκους solid state. Είναι γενικά ένα πολύ γρήγορο εργαλείο. Αλλά φυσικά πέρα από αυτόν, εδώ είναι και ένα πολύ δυνατό λάπτοπ γιατί το καλοκαίρι λείπω και φυσικά όλοι εσείς θέλετε και πάλι να βλέπετε βίντεο. Αυτό σημαίνει ότι δουλειά με ένα υπολογιστή desktop δεν γίνεται για να συντηρεί, για να τρέχει το κανάλι όλη τη χρονιά. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολύ δυνατό λάπτοπ με 16 GB μνήμη, 3, κάτι επεξεργαστή νομίζω. Πάλι επεξεργάζομαι και στο λάπτοπ 4K βίντεο. Λίγο πιο αργά μεν, αλλά κανονικά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Διπλές οθόνες, γιατί ταυτόχρονα μπορεί να δουλεύω ένα μέρος του βίντεο εδώ πέρα και κάποιο άλλο μέρος του βίντεο εδώ πέρα, ούτως ώστε να κερδίσω χρόνο και να τα ενώνω. Εδώ πέρα θα σας φέρω να δείτε 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 δίσκοι λοιπόν, των 2 τέρα ο καθένας, οι οποίοι περιέχουν μέσα πλάνα μιας δεκαετίας διαλεγμένα, σύνολα τα βίντεο που έχω φτιάξει και είναι φυσικά απαραίτητα και η αρχαιοθήκη μου και το ημερολόγιο μου και τα πάντα όλα. Λοιπόν, τα καλά νέα που έχω τώρα είναι ότι μπορώ εγώ να μην μπορώ να ψαρέψω στις αρχές του Ιούνιου, όμως κάποιος από εσάς θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει ένα διπλό, ένα εισιτήριο μάλλον, για γιοταχή και 2 ατομικά μετ' επιστροφής για την Άνδρο σε όποια ημερομηνία του Ιουνίου διαλέξουν. Θα διαβάσετε κάτω τις οδηγίες πώς θα γίνει η κλήρωση και καλή επιτυχία εύχομαι και καλό ταξίδι σε αυτόν που θα το κερδίσει. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη που δείχνετε. Άμα σας αρέσουν τα πραγματάκια που έχω φτιάξει θα τα βρείτε στο site να τα αγοράσετε. Και εν αναμονή της κλήρωσης σας χαιρετώ.